ο Ντέγιαν Κοτούροβιτς και με το νούμερο 14 ο Χαλούκ Κιλντιρίμ, χωρίς το δεύτερο Αμερικανό, Θεός δεν τον κάνει Αμερικανό, αυτός θα τον κάνει ξένο τον Γκέιλεν Ρόμπινσον, αλλά και αυτό θα τα πούμε αργότερα. Το πρώτο σου του αγώνα από τον Γκραντ, 3-0 μπροστά ο Ολυμπιακός, χάρη στην ψυχραιμία του Αμερικανού με το Ιταλικό διαβατήριο, του Τζόσουα Γκραντ, ο οποίος ανοίγει το σκορ εδώ στο Αμπντί Ιπεκτσί. Οι Τούρκοι με τον Ερντενάι. Ερντενάι διεισδύει, πασάρι στον Χαλούκ Κιλντιρίμ. Καλάθι 3 πόντων από τον Γιλντιρίμ, του οποίου το επώνυμο σε ελληνική μεταφορά, σε ελληνική μετάφραση σημαίνει κεραυνός, και το αποδεικνύει τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση που παίρνει την μπάλα στα χέρια του ο Γιλντιρίμ ότι έχει κεραυνοβόλο σούταρ με τι άλλο. Ρόμπινσον. 5-2 από τον Χόλιγουτ. 5-3 μάλλον. Το πρώτο καλάθι 2 πόντων από τον Τζέιμ Ρόμπινσον, για τον οποίο ευχής έργων είναι να επαναλάβει την εμφάνιση που έκανε το Σάββατο στον αγώνα του Αναστατήριου του Αμαρουσίου. Και ήταν η πρώτη καλή εμφάνιση την οποία πραγματοποιεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η τάπα από τον Γκραντ, κλέβει ο Μόρις. Ο Μόρις που τελικά είναι παρόν παρά το πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο τον κράτησε εκτός αγώνων και με την Βιλερμπάν αλλά και με το Μαρούσι. Το χουκ από τον Τάρλατ, ο Γιάννης Ιωαννίδης επιβραβεύει τον Μόρις για την καλή του προσπάθεια και για το άνοιγμα, το ξεδίπλωμα του επτιδιασμού. Ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα παίρνει κεφάλι εδώ στο Αμπντί Ιπεκτσί, στον αγώνα που σας μεταδίδει απευθείας ο Αλφα Σκάι απέναντι στην Ουλκέρ με 7-3, το 7-5 από τον Χαρούν Ερντενάι. Αν ο Γιλντιρίμ είναι κεραυνός, ο Ερντενάι είναι κάτι ακόμα χειρότερο, είναι και αστραπή και βρωτή μαζί και καταιγίδα και ό,τι άλλο θέλετε. Η εφιαλτική νύχτα εδώ πριν από 4 χρόνια, όταν ο Στέκτη Φενέλμπαξ έβαλε 46 στον Πανιόνιο, δεν ξεχνιέται. Καλάθι 3 πόντων από τον συνήθι ύποπτο, το Μίλαν Τόμιτς, που και σήμερα είναι επιφορτισμένος να οδηγεί στον Ολυμπιακό, όπως το έκανε εκ του ασφαλούς σε όλα τα προηγούμενα μάτς, εκεί όπου χρειάστηκε δηλαδή να βάλει την σφραγίδα του, να βάλει την υπογραφή του στο τέλος. Τζερομάν ο Ολυμπιακός που είχε αρχίσει σε μεν του μεν, και για τον Ολυμπιακό πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι για να κάνουμε μια πρώτη τεχνική εκτίμηση του αγώνα, τη στιγμή που ο Χαρούν Ερντενάι μειώνει σε 7-10, για τον Ολυμπιακό θα παίξει πολύ μεγάλη σημασία να κοντρολάρει το ρυθμό, να αναγκάσει τους Τούρκους να πάνε σε σετ επιθέσεις, σε 5 εναντίον 5, να μην πάνε σε 1 εναντίον 1, να μην πάνε σε 2 εναντίον 1, να μην πάνε γενικώς σε καταστάσεις πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος ευνηδιασμού, διότι εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι πλέον. Μόρις, εξαιρετική πάσα από τον Τζόσουα Γκραντ. 7-12 μπροστά ο Ολυμπιακός με την άψογη αμερικανική συνεργασία. Ένα συν 5 για τον Ολυμπιακό γρήγορα, αφού οι ερυθρόλευκοι δείχνουν αποφασισμένοι να γίνουν από το πρώτο κιόλας λεπτό τα αφεντικά του αγώνα. Ερντενάι με αντίπαλο τον Τόμι, Τζερομάλεν. Το θυμόμαστε από πρόπερση στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιμόζο που έπαιζε τότε και έπαιξε και τον επόμενο χρόνο, πρώην παίχτης της Μινεζότα, του Ντέμβερ και της Ινδιάνα, και το ξάφνιασμα που επιφύλαξε ο Ολυμπιακός αναγκάζει τον Τσετίν Γιλμάζ να καλύψει. Οι δρόμοι είναι ασφαλέστεροι. Μαντέψτε κυρίες και κύριοι την ώρα που επιστρέφουμε στο Αμπντί Ιπεκτσί, το γήπεδο που φέρει το όνομα του μεγάλου Τούρκου δημοσιογράφου, την μνήμη του οποίου απονέμεται και το βραβείο εδώ και χρόνια της ελληνικής φιλίας. Μαντέψτε λοιπόν γιατί κάλεσε time out του Τσετίν Γιλμάζ. Γιατί άλλο, για να αλλάξει την άμυνά του σε ζώνη. Λέγαμε και στα προηγούμενα μάτς και με την Μακάμπι, έχοντας υπόψη μας το δείγμα της συμπεριφοράς της επιθετικής του Ολυμπιακού απέναντι στη ζώνη του Ντούσαν Ιβκοβιτς στον αγώνα κυπέλου με την ΑΕΚ, αλλά και στον αγώνα με την Βιλερμπάν, έχοντας κατά νου το τι έγινε με την ΑΕΚ, με τη Μακάμπι και με το Ηράκλειο, στο και σημαίνει ισορροπία απέναντι στη ζώνη, θα τη βρίσκει πολύ συχνά μπροστά του. Την ξαναβρίσκει τώρα από έναν μέτρο του είδους, όπως και ο Γκρεγόρ Μπενιό της προάλλες, έτσι και ο Τσετίν Γιλμάζ. Άλλωστε με 40 λεπτά ζώνη νίξε τον Ολυμπιακό πέρυσι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε δρυμύτερος και πήρε τη ριβάνς εδώ. Chris Morris, σουτ 3 πόντων στον ευνηδιασμό, εγκινήσει κιόλας, χωρίς να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός που κοντρολάρει το ρυθμό στην δεύτερη επίθεσή του εναντίον ζώνης, και ενώ έχει double score 7-14, 15 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα στο γήπεδο Αμπντί Ιπεκτσί, όπου ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής αντιμετωπίζει την Ουλκέρ. Μόρις, καλή άμυνα εκεί από τον Ρανκιν που έκλεισε την εσωτερική σου 3 πόντων από τον Ρόμπινσον. Ο Μόρις θα κλέψει το επιθετικό rebound. Γκραντ θα πιβοτάρει. Ρόμπινσον κρατάει την μπάλα. Φάση με πολύ ρίσκο. Γιάννης Ιωαννίδης φωνάζει ηρεμία. Ρόμπινσον, 9-14 μπροστά ο Ολυμπιακός, είναι ζώνη, κλασική ζώνη, 2-3, η ζώνη που συνήθως παίζουν οι Τούρκοι, 5 στημένες καρέκλες, έλεγαν κάποτε όταν... Είναι έξω ένας από τους πολλούς τραυματισμούς που έχουν πλήξει τον άνευ συναγωνισμού άτυχο παίκτη του Ολυμπιακού. Τζερόμ Άλεν, Ρανκιν. Ρανκιν που παίζει ως Τούρκος, Κοτούροβιτς που παίζει ως δεύτερος κοινοτικός. Και οι δύο Αμερικανοί είναι ο Άλεν και ο Ρόμπινσον. Ρόμπινσον, εξαιρετική πάσα ευνηδιασμού στον Τόμιτς. Ο Τόμιτς θα φτάσει στο lay-up και εκεί θα πάρει το φάουλ από τον Γιλντιρίμ, που έχω την εντύπωση πως δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο το φάουλ, έτσι όπως χώθηκε έξυπνα με την γνωστή του πανουργία ο Τόμιτς. Τον πήρε μαζί του ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να κάνει για τον Ολυμπιακό με την καλή προϊστορία απέναντι στις τουρκικές ομάδες. Για τον Ολυμπιακό που, σημειώστε το αυτό, έχει 6 συναπτές νίκες επί τουρκικού εδάφους. Έχει 2 ήττες βέβαια στην Αθήνα, αλλά στα 7 μάτς στην ιστορία του που έχει παίξει, το πρώτο το 61 με τους Πανουδάκηδες απέναντι στη Γαλατασαράι, έχει κερδίσει τα 6 και μάλιστα τα 6 συνεχόμενα. Η Ουλκέρ μειώνει σε 11-18, 6 λεπτά αγώνα. Ψηλό σκορ, τηρουμένων των αναλογιών και κρίνοντας από το τι σκορ βγαίνουν πια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τάρλατ σου 3 πόντων από τον Ντόμιτς που έχει τη δυνατότητα να σκοράρει. Είχε καταρχήν την ευκαιρία του αμαρκάριστου σουτ. Ρόμπινσον, φωνάζει ο Γιλμάζ για να κλείσει η ζώνη, να προσαρμοστεί προφανώς στη μεριά του Chris Morris, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Τάρλατς, Ρόμπινσον, Γκραντ στο low post. Και η εξαιρετική προσπάθεια, το τυφλό σουτ από τον Chris Morris, φάση σφραγισμένη από την τεράστια εμπειρία που έχει ο απόβητος του Πανεπιστημίου του Όμπερν από το NBA. Τέτοιες φάσεις τόσα χρόνια τις είχε για πρωινό, για ψωμοτήρι ο Chris Morris, και απέναντι στα τέρατα, όταν έπαιζε στο Νιουτζέρσι, όταν έπαιζε στη Γιούτα, όταν έπαιζε στο Φίνιξ, βασικά όμως στο Νιουτζέρσι. Το καλάθι 3 πόντων από τον Ρανκιν, ο οποίος παρά το ύψος του, παρά τα 2-12, είναι εξαιρετικά ευκίνητος και επιδίδεται σε σου 3 πόντων. Μη σας προξενεί έκπληξη. Μόρις, Ολυμπιακός που γυρίζει την άμυνα απέναντι, που γυρίζει την μπάλα απέναντι στην άμυνα ζώνης, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή επιλογή. Πάντως θα το διαπιστώνετε κι εσείς από τους δέκτες, ο Ολυμπιακός παίζει ψύχρεμα απέναντι σε αυτή την άμυνα. Είναι το τρίτο έτσι τυφλό και ανορθόδοξο που κάνει ο Μόρις, το δεύτερο άστοχο. Γιλντιρίμ, Ρανκιν, δεν κατάφερε ο Τάρλατς να το σταματήσει και είναι διπλό το κακό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και το καλάθι δέχεται, αλλά και ο Τάρλατς χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ, ενώ ο Γιάννης Ιωαννίδης αποσύρει ποιον, τον Chris Morris, και θα χρησιμοποιήσει στη... Έγινε 16-20. Έκανε ένα σερί 7-3 δηλαδή η Ουλκέρ. Άλεν απέναντι στον Τόμιτς, ο Κοτούροβιτς που δεν έχει φανεί ακόμα. Η πάσα προς τον Άλεν, δύσκολο σουτ και υπάρχει φάουλ, το οποίο καταλογίζει ο δεύτερος διαιτητής. Με την ευκαιρία διαιτητές είναι ο Ρομουάλντας Μπραζάουσκας, ο οποίος είχε σφυρίξει κατά σύμπτωση τον αγώνα Ολυμπιακού Ουλκέρ πέρυσι στις 8 Οκτωβρίου, σαν αύριο δηλαδή, ακριβώς ένα χρόνο πριν. Και ο Ιταλός ο Στιαμπάολο Τσικόρια από το Μιλάνο. Ξανά η προσπάθεια του Τζερόμ Άλεν, μεγάλου σεισμού, τον 7,3 Ρίχτερ. Φοβήθηκε, πήρε το πρώτο αεροπλάνο και έφυγε, και έτσι έχασε το κελεπούριο Τσετίν Γιλμάζ, διότι άλλη ομάδα θα ήταν η Ουλκέρ με τον Τιλέινι Ραντ. Γκραντ προσπαθεί να ξεφύγει από το double team του Κοτούροβιτς και του Γιλντιρίμ. Οι Τούρκοι που δεν περιορίζονται πλέον στη ζώνη, πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Όχι απλώς στα 3 τέταρτα, σε όλο το γήπεδο. Να τους εδώ με τις παγίδες. Φαντάζομαι ότι η άμυνα αυτή θα εξελιχθεί σε ζών πρέσ, θα το δούμε στη συνέχεια. Ρόμπινσον, Παπανικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει 2 καλούς χειριστές μέσα. Δεν ξέρω πως χρειάζεται και τρίτος, κανένας Βούκτσεβιτς, κανένας Αντέμεμψά. Αλλά και ο Τόμιτς και ο Ρόμπινσον μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα. Στο 3 είναι ο Παπανικολάου. Τάρλατς και Γκραντ υψηλή. Η πάσα από τον Τάρλατς στον Παπανικολάου. Παπανικολάου θα κάνει το hook. 17-22, Ολυμπιακός παίρνει μια ανάσα και συντηρεί αυτό το προβάδισμα το οποίο έχει από την αρχή του αγώνα. Οι Τούρκοι τώρα με τον Άλεν. Ο Τζερόμ Άλεν για τον Ρανκιν, αυτός για τον Γιλντιρίμ. Ερντενάι απέναντι στον Ρόμπινσον, σούτεν κινήσει από τον Ερντενάι. Το rebound από τον Γκραντ. και φεύγει ο Ολυμπιακός στον ευθυδιασμό. Εξαιρετική πάσα από τον Τόμιτς προς τον Παπανικολάου. Υπάρχει φάουλ εκεί. Δεν καταλογίζεται. Παρόλα αυτά ο Δημήτρης Παπανικολάου σημειώνει το καλάθι και αναγκάζει τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ, οι περισσότεροι εκ των οποίων πέραν των εκπροσώπων της διοίκησης του Ολυμπιακού είναι, προέρχονται από την ελληνική πρεσβεία. Να δώσει Κωνσταντινούπολη. Ρανκιν. Το σουτ τριών πόντων από το Γιλντιρίμ. Δεύτερο τρίποντα από το Γιλντιρίμ. Φωνάζει ο Γιάννης Ιωαννίδης. Τούρκοι είναι καλή σουτέρ. Ο Ολυμπιακός δεν τους έχει δώσει γήπεδο απόψε για να τρέξουν, για να πάνε σε ευθυδιασμούς, για να ανεβάσουν το ρυθμό και να παίξουν στο μισό γήπεδο. Αλλά έχει δεχτεί 3 ή 4 τρίποτα. Κάποια στιγμή θα το δούμε ακριβώς. Καινούριο λάθος. Βήματα που καταλογίζει ο Τσικόρια. Εδώ ο Ρόμπινσον. Εδώ χρειάζεται με βήματα ο Χόλιγουτ. Χόλιγουτ που προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του και αυτός και ο Μόρις. Ολυμπιακός που έχει στηριχτεί κατά κόρον στην αμερικάνικη δύναμη και μάλιστα δύο Αμερικανοί οι οποίοι δεν έχουν ουδέμια ευρωπαϊκή εμπειρία. Άλεν. Σου τριών πόντων ξανά από το Ράνκιν. Θέλει προσοχή εκεί. Πρέπει ο Γκραντ, διότι ο Ράνκιν, επαναλαμβάνω, είναι καλός σουτέρ τριών πόντων. Θα πρέπει ο Γκραντ να τον προσέξει και έξω από τα 6-25. Τόμιτς. Γκραντ. 23-24. Στον ένα πόντο η Ουλκέρ. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 9 πόντων και το απεμπόλησε. Ο Τόμιτς δεν θα καταφέρει να δώσει τη λύση. Είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που οι Τούρκοι 16,5 λεπτά πριν από το λήξη του ημιχρόνου γύρισαν την άμυνα του σε ζώνη, σε μια απλή ζώνη 2-3, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει πάντα το ίδιο πρόβλημα όπως το αντιμετώπισε και στα προηγούμενα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος Ευρώπης και Κυπέλλου Ελλάδος. Νέο σουτ τριών πόντων αυτή τη φορά από τον Κοτούροβιτς χωρίς αποτέλεσμα. 23-24 μπροστά ο Ολυμπιακός. Τόμιτς. Ναι, όντως ήταν ζών πρες και μετεξελίσσεται σε ζώνη. Παπανικολάου. Η πυρουέτα έρχεται στο follow ο Dragan Tarlac και 23-26 για τον Ολυμπιακό. 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, στιγμή που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει ανάσες για να κρατήσει το πηδάλιο και ο Γιάννης Ιωαννίδης επιχειρώντας να σταματήσει, φαντάζομαι τον Rankin καταρχήν, ο οποίος έχει 8 πόντους με 2 τρίποντα, φωνάζει από τον πάγκο τον Ινάκη Ντε Μιγκέλ. Άξανα, νέο σου τριών πόντων, έχει κάνει 4 σου τριών πόντων ο Rankin. Hollywood. Για τον Παπανικολάου υπάρχει φάουλα από τον Γιλντιρίμ. Καταλογίζεται εγκαίρος από τον Τσικόρια. Φυσικά πλεονέκτημα στο μπάσκετ δεν υπάρχει. Να άφηνε δηλαδή τον Παπανικολάου να πάει στο lay-up. Διότι υπάρχει καταλογισμός φάουλ. Στον τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου της Ευρωλίγας, ο Ολυμπιακός που άρχισε, εγκαινίασε την 8η συνεχόμενη συμμετοχή του στην Ευρωλίγα με 2 νίκες στην έδρα του. Επί της Μακάμπι και της Βιλερμπάν, 23-26 το σκορ. Πάντα μπροστά ο Ολυμπιακός που δεν έχει χάσει το προβάδισμα μεταξύ του αγώνα. Σου τριών πόντων από τον Ρόμπινσον. Ναι, 23-29 από τον Χόλιγουτ. Παναλαμβάνω, θα παίξει πολύ μεγάλη σημασία η ευστοχία, η ισορροπία και γενικότερα η οριμότητα που θα δείξει ο Τζέιμς Ρόμπινσον, όχι μόνο στον απόψινο αγώνα, γενικότερα σε αυτή την πορεία του Ολυμπιακού προς το Final Four της Θεσσαλονίκης. Όπως στην ίδια πορεία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που μετά από μια καταπληκτική εμφάνιση διέλυσε χθες την Τσέσκα Μόσχας με 83-63 και ο Παναθηναϊκός βεβαίως που αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Ολύμπια Λιουμπλιάνα, αίτητος και Παναθηναϊκός. Ο Άλεν έκανε το σκόρ 25-29 με την ευκαιρία. Η Μπαρτσελώνα επιβλήθηκε χθες στη Σολέ της ομώνυμης γαλλικής ομάδας με 77-70, ενώ η Εφές Πίλσεν εδώ στο ίδιο γήπεδο νίκησε την Πουντούτσνο με 73-67. Η είδηση που προέρχεται από εκείνο ότι από στιγμή σε στιγμή η Πουντούτσνο θα υπογράψει στην Πουντούτσνο θα υπογράψει ο Πέτερ Ναουμόσκι, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια με την Εφές Πίλσεν, αλλά πιθανότατα, όπως παλαιότερα και ο Βασίλη Καράσεφ, ο Σκοπιανός playmaker, θα κερδίσει τη δίκη και θα έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκίας του. Αυτή η ομάδα είναι ήδη γνωστή, είναι η Πουντούτσνο της Ποντγκόριτσα, η δεύτερη γιουγκοσλαβική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ρόμπινσον, πάντα σε ζώνη Τουρκή. Ντε Μιγκέλ. Πάντα σε ζώνη 2-3. Τόμιτς είναι αυτός που... Επιθετικό φάουλ στον Ντε Μιγκέλ, ο οποίος πάνω στη μάχη του για τη θέση, για να πάρει πλάτη και να γίνει δέκτης της μπάλας, χρεώνεται με αυτό το επιθετικό φάουλ που είναι το πρώτο. Θα ξαναδείτε τη φάση. Τόμιτς. Πασάρει από την άλλη πλευρά του Ρόμπινσον. Εδώ είναι η μάχη για τη θέση. Και εδώ θα χρεωθεί με το επιθετικό φάουλ ο Ινάκη Ντε Μιγκέλ. Τζερό Μάλεν. Με αντίπαλο τον Τόμιτς. Τόμιτς είναι εκείνος που ξεκλείδωσε τις ζώνες σε όλα τα προηγούμενα μάτς. Και που έδωσε στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να μείνει όρθιος σε δύσκολες καταστάσεις. 25-29, 7 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Μπραζάουσκας χρεώνει με φάουλ τον Δημήτρη Παπανικολάου. Με αμυντικό φάουλ βεβαίως. Όχι, δικό μου το λάθος, να με συμπαθάτε. Το φάουλ είναι από τον Ρόμπινσον, νούμερο 8 έδειξαν οι διαιτές. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα και κάνει βήματα με το καλημέρα. Ο άνθρωπος που, το παιδί μάλλον, που ονομάστηκε χρυσό αγόρι του τουρκικού μπάσκετ, πριν βεβαίως βγουν στο προσκήνιο ο Ισμαήλ Κουτλουάι, ο Τουρκόγλου και οι υπόλοιποι νέοι στάρ του τουρκικού μπάσκετ. Ο Ουφού Ξαρίτσα ήταν για χρόνια, για 7 χρόνια, όπως και ο αρχηγός της Εφές Πίλσεν, με τον οποίο ήλθε πακέτο στην Ουλκέρ φέτος. Ήταν η σημαία της μεγάλης δύναμης του τουρκικού μπάσκετ στη δεκαετία του 90. Νέο πρόσωπο που υπάρχει και στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Έφυγε ο Τόμιτς, μπήκε ο Ατέμεντσά. Ατέμεντσά που πήρε πολύ καλό βαθμό, αν θυμάστε, στον αγώνα με την Βιλερμπάν. Του πάνε άλλωστε οι γαλλικές ομάδες. Γάλλος είναι και παίξει εξαιρετικά και στα play-off πέρυσι. Στο 71-57 του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν. Ρόμπινσον, Ντε Μιγκέλ. Ωραία η προσπάθεια από τον Βάσκο. Μετά την πάσα του Ρόμπινσον, και ο Ολυμπιακός σιγά σιγά αρχίζει δειλά-δειλά, σιγά σιγά να ξαναχτίζει μια διαφορά που τώρα κυμαίνεται στους 6 πόντους. Rebound από τον Ντε Μιγκέλ μετά το σούτ του Ρανκιν. Ρόμπινσον δεν θα ρισκάρει τον ευνηδιασμό. Άλλωστε είναι φανερή η πρόθεση που έχει ο Ολυμπιακός στην επίθεση και είναι και ολοφάνερες οι κινήσεις του Ιωαννίδη χειρονομίες. Δεν θέλει να κάνει παιχνίδι που θα γίνει βούτυρο στο ψωμί των Τούρκων. Τούρκοι τους αρέσει να τρέχουν. Παπανικολάου, η πάσα στον Ντε Μιγκέλ. Ο Ντε Μιγκέλ θα κάνει σπάσιμο στον αέρα. Και 25-33 από τον Ινάκη Ντε Μιγκέλ, που με την είσοδό του δίνει επιθετικές λύσεις στον Ολυμπιακό, όπως είχε συμβεί και στον αγώνα με τη Μακάμπι, όπου είχε πετύχει 9 πόντους και πάρει κάμποσα rebound και είχε παίξει σημαντικό ρόλο με τα goal foul. Άλεν σαν σύμπουνας πέρασε όλη, διέσχισε όλη την αριστερή πλευρά, την αδύνατη πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού, περνώντας δύο αντιπάλους σαν σταματημένους. 27-33, 5,5 λεπτά ακόμα για τον Ολυμπιακό, που όχι απλώς ανθίσταται, αλλά ελέγχει το μάτς, ελέγχει το σκορ, και κυρίως, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, το μείζον στον απόψινό αγώνα, είναι ότι ελέγχει το ρυθμό. Ρόμπινσον, κακή επιλογή. Κακή επιλογή, αλλά τι να του πεις τώρα. Ένα κουφό τρίποντο, στην πραγματικότητα κουφό, με ταμπλό, φαντάζομαι δεν το ήθελε και ο ίδιος. Ράνκιν, η τάπα από τον Ντε Μιγκέλ. Ντε Μιγκέλ που γίνεται φόβητρο στην άμυνα του Ολυμπιακού, σου 3 πόντων από τον Γιλντιρίμ. Το rebound από τον Ρόμπινσον. Αντέμενσά θα περάσει. Παπανικολάου τώρα δεν χρειάζεται βιασύνη, τώρα χρειάζεται να γυρίσει μπάλα απέναντι στη ζώνη. Ορθώς πράττει ο Παπανικολάου. 27-36, Ολυμπιακός ξανά στο +9. Επιτρέψτε μου να αποδώσω τα εύσημα για αυτή την απόδραση του Ολυμπιακού από την απειλή της Ουλκέρ στον Ινάκη Ντε Μιγκέλ, και για τα 3 αμυντικά του rebound, αλλά και για την πολύ καλή δουλειά που κάνει στην επίθεση. Τα 2 καλάθια που έχει βάλει, κρατώντας τον Ολυμπιακό σε απόσταση, ας το πούμε, ασφαλείας, μολονότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, από την Ουλκέρ, που στα τουρκικά σημαίνει πατρίδα. Βολκάνα Ιντίν, πρώην αρχηγός Εφές Πίλσεν, ήταν αρχηγός στον αντισμόνι το τελικό του Τωρίνο τον Μάρτιο του 1993, σε εκείνο το απίστευτο 50-48 του Άρη επί της Εφές Πίλσεν. Ρόμπινσον, ξανά έγινε ένα φάουλ εκεί. Διαιτές δεν είδαν τίποτα. Άλεν αφήνει στον Σαρίτσα. Ο Σαρίτσα που δοκίμασε να προσπεράσει τον Αντέμενσά, αλλά ήταν δύσκολο. Τώρα όμως ο Αντέμενσά θα υποπέσει σε φάουλ στην προσπάθειά του να κόψει τη διείσδυση. Time out που καλεί ο Γιάννης Ιωαννίδης. Υπερτερούσε σε μέσους όρους της Ουλκέρ. Όσο ακριβώς είναι και η διαφορά των rebound αυτή τη στιγμή. 14 rebound παραπάνω είχε ο Ολυμπιακός και συν 14 rebound, συν 3 assist. αλλά έχει μείον 21% στα τρίποντα, μείον 7% στα δίποντα και μείον 5% στις βολές. Οι Τούρκοι είναι πιο εύστοχοι, ο Ολυμπιακός είναι πιο ομαδικός και πιο συνεργάσιμοι οι παίκτες του, αν κρίνουμε από τις assist. Και βεβαίως έχει και την υπεροχή στη front line, αυτά τα 14 rebound ανά αγώνα είναι μεγάλη υπόθεση και υλοποιείται και σήμερα αυτή η διαφορά. Ενώ τώρα ο Αντέ Μενσά ανεβάζει τη διαφορά ξανά στους 9 από τους 29-38 μπροστά ο Ολυμπιακός, που φαίνεται να ελέγχει τον αγώνα. Επαναλαμβάνω ότι ο Ερντενάι δεν κατάφερε να απειλήσει τον Ολυμπιακό και κάνω ιδιαίτερη μνήμη για τον Ερντενάι γιατί είναι ο πρώτος σκόρερ της Ουλκέρ και στο τουρκικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγα. Έχει μέσο όρο 21,5 πόντους. Αυτούς πέτυχε το καλάθι, τώρα ήταν ο Σαρίτσα στα 26 χρόνια. Είναι της γενιάς του Οικονόμου, του Μωραήτη, του Ταμπάκη, του Μπονατό, του Ρισασέ, του Φωτού. Είναι όλοι αυτοί, ο Ντεπόλ, που έπαιξαν στο ευρωπαϊκό πέδο του 89 στην Κουέντσα. Γκαγκαουδάκης, Αστεριάδης, Κολόπουλος, Χατζόπουλος, Πιάρας, Γιώρας κτλ. Είναι η ομάδα που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, αξίζει να τη θυμόμαστε, στην Ισπανία των παιδών. Και αντιμετωπίσει και τους Τουρκούς. Εκεί Παπανικολάου, ο οποίος λίγο αργότερα βέβαια κέρδισε ένα άλλο χρυσό μετάλλιο στο με τον μπάσκετ των εφήβων. Παπανικολάου που κάνει τώρα το σκορ 40-31. Ολυμπιακός σταθερά στο συν 9. Ολυμπιακός που είναι όριμος, είναι ψύχρεμος, είναι πολύ ορθολογιστής στην επίθεση. Άλλωστε 40 πόντοι το μαρτυρούν αυτό. Ο Ολυμπιακός με τα βίας στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγα ως τώρα υπερέβαινε τους 60 πόντους. Και ας άρχισε ο Γκέιλεν Ρόμπινσον. Τώρα να σας πω ότι μισή ώρα πριν αρχίσει το μάτς και δεν σας λέω ψέματα, τον είδα να τρώει 2 hot dog. Τι θα πείτε? Και με κέτσαπ κιόλας και με μουστάρδα και με τα δύο. 33-40 το καλάθι από τον Ουφού Ξαρίτσα. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο απόφυτος του Χιούστον. Το πανεπιστήμιο που έχει βγάλει βέβαια για έναν πρώην παίκτη της Ουλκέρ, το Ρίκι Ουίνσλου, αλλά κυρίως έχει βγάλει Drexler, Ρολάζιον, Λάρι Μισό. Περίφημη πεντάδα που κάρφωνα, αλλά δεν πήρε ποτέ τίποτα στα Final Four, το Βάις Λάμα Τζάμα. Από εκεί προέρχεται και ο Ρόμπινσον. Φαίνεται η πρώτη αγωνιστική και μια ομάδα απίθανη ονόματι Pop Cola στις Φιλιππίνες τον έκοψε στην τρίτη αγωνιστική το καλοκαίρι. Τώρα που τον ψώνησε η Ουλκέρη είναι απορίας αξιών. Σαρίτσα. Το rebound από τον Ντε Μιγκέλ. Ντε Μιγκέλ που κάνει πολύ καλή δουλειά. Παπανικολάου, εξαιρετική προσπάθεια. Να, αυτός είναι ο ορισμός του ευνηδιασμού. Στην κατάληξη του ευνηδιασμού ο Τάρλατ, στο καλάθι ο Ολυμπιακός παίζει μπάσκετ τουλάχιστον στην συντριπτική πλειοψηφία των φάσεων που βγάζει και στην άμυνα και στην επίθεση για σεμινάριο απόψε. Προηγείται με διαφορά 11 πόντων το να προηγηθεί μια ομάδα με διψήφιο νούμερο επί τουρκικού εδάφους και απέναντι. Ο προσανατολισμός του, πιεστική άμυνα και έλεγχος ρυθμού, ώστε να μην βγουν οι Τούρκοι σε επιθέσεις, σε φάσεις ευνηδιασμού. Και από εκεί πέρα ορθολογισμός στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός συνδυάζει και τα δύο αυτά στοιχεία. Οι Τούρκοι βεβαίως πλησίασαν στο πόντο όταν γύρισαν την άμυνα της ζώνη. Συνεχίζουν να παίζουν ζώνη, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε πλέον το κλειδί και το ξαναβρίσκει τώρα με τον Δημήτρη τον Παπανικολάου, που κάνει άλλη μια εξαιρετική προσπάθεια. 46. Καλός και άγιος ο Δημητράκης, αλλά οι ελεύθερες βολές του είναι για να κλείνει την τηλεόραση και να την ξανανοίγει στην άμυνα που θα παίξει. Το φάουλ από τον Σαρίτσα, καθαρό φάουλ, ανέπτα 8. Παναμβάνω έτσι για την ιστορία, για τους αριθμολάγνους. Μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ολυμπιακού και μια από τις περηφανέστερες νίκες του ελληνικού μπάσκετ. Όχι μόνο στην Τουρκία, γενικότερα είναι το 42-77, ήταν 26-27 Οκτωβρίου του 1994. Το καλάθι 3 πόντων από τον Βολκάν Αιτίν. 38-48. Επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο με το time out. Επαναλαμβάνω 16 δευτερόλεπτα κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός απέναντι στο zone press. Ορθώς ο Ιωαννίδης επανέφερε τον Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με 3 αγκάρ και έναν ημίψιλο του Παπανικολάου και τον Τζόσουα Γκραντ απεσύρθει ο Τάρλατ. Ρόμπινσον θα αναλάβει τελευταία επίθεση προφανώς. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Να ο Χόλιγουτ. Γκραντ φάουλ από τον Αιτίν ακριβώς στη λήξη του χρόνου. Όχι. Δεν έχει δίκιο ο Αιτίν που διαμαρτύρεται. Δεν διαμαρτύρεται για το φάουλ. Παραδέχτηκε ότι το έκανε, αλλά λέει ότι είχε λήξει ο χρόνος. Είχε ακουστεί κόρνα. Όχι. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ταχύτητα και καπατσοσύνη του Ερντενάι. Αλλά να. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης δίνει τη λύση τώρα, αλλά Μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του Ερντενάι τα έχει κάνει απέναντι στον Ολυμπιακό και απέναντι στον Τόμιτς. Μόνο ότι ο Τόμιτς είναι πολύ καλός αμυντικός, είναι συνεπής παίκτης, αλλά σε κάθε παίκτη υπάρχουν μερικές φορές ευαίσθητα σημεία. Και έτσι φαίνεται ότι για τον Τόμιτς αχίλιος, που ήταν ένα κακός δαίμονας, είναι ο Ερντενάι, τον οποίο αναλαμβάνει τώρα ο Ρόμπινσον, που είναι πιο εκρηκτικός, πιο γρήγορος. Άρα εδώ ο Ερντενάι, καταφωνεί απέναντι στο Ρόμπινσον. Στη βοήθεια ο Τόμιτς, το επιθετικό rebound από τον Ρόμπινσον, του φύγει μπάλα. Άρα εδώ ο Γκέιλεν Ρόμπινσον, ίσως ο πιο ανώνυμος ή εν πάση τόσο λιγότερο γνωστός από τους ξένους παίκτες που στελεχώνουν τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 50 πόντους, επαναλαμβάνω, είχε βάλει 55 στο Ηράκλειο. Και αυτή η επιθετική συγκομιδή είναι η αιτία όλου του καλού. Γκραντ για τον Μόρις, ο οποίος θα κάνει γυριστό και θα δώσει τον Ολυμπιακό προβάδισμα 14 πόντων, 52-38. Ολυμπιακός που είχε στο πρώτο ημίχρονο 8 rebound παραπάνω, 14 έναντι 6. Είχε 6 ασίστ περισσότερες, 11 έναντι 5 και βεβαίως είχε καταπληκτικά ποσοστά ευστοχίας. Αναλογιστείτε μόνο, δυστυχώς μόνο τώρα μπορώ να σας τα πω, 13 στα 17 δίποντα, 4 στα 8 τρίποντα, 12 στις 15 βολές, εξαιρετικά ποσοστά, δηλαδή ποσοστά για Όσκαρ. Έτσι όπως πάει, αν συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, τότε θα απειλήσει το ρεκόρ που είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια με την Κροάσια, το υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας στα σούτ εντός παιδιάς στα κύπελα Ευρώπης. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες, ψηλά γράμματα. Στη γραμμή του φάουλ της ομάδας, ενώ ο Ολυμπιακός γενικώς τα καταφέρνει καλά με τουρκικές ομάδες. Σε 14 μάτσα, αυτό το 15ο, έχει 10 νίκες και 4 σέντες. Παραλαμβάνω, οι 6 νίκες του είναι συνεχόμενες εκτός έδρας. Ο Τόμιτς παίρνει το αίμα του πίσω από τον Ερντενάι, βάζει ένα καλάθι το οποίο είναι για να το βλέπουν οι μαθητές του μπάσκετ σε βιντεοκασέτα. Άψογη τεχνική κατάρτιση. Αριστερό lay-up. Ουλκέρ Ολυμπιακός 39-54 στο συν 15. Ρόμπινσον. Και όμως σκοράρει. Στα δύο προηγούμενα μάτς και βάλει με το ζόρι 2 πόντους. Και παίξει 13 λεπτά. Και κάνει 2 σουτ. Και βάλει ένα καλάθι. Ρόμπινσον, ο άλλος Ρόμπινσον. Για να τους ξεχωρίζουμε, μπορούμε να λέμε ο καλός Ρόμπινσον και ο κακός Ρόμπινσον. Γκραντ. Καλή άμυνα από το Ρανκιν. Μόρις, αυτή ήταν πάσα αμερικάνικη, ήταν κινηματογραφική πάσα. Τώρα δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα, αν πω, αν συμπεράνω ότι ο Μόρις ξέρει απίστευτο μπάσκετ. Είναι γεγονός αυτό, ένας παίκτης 11 χρόνια βετέρανος. Δεν είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, δεν είναι δηλαδή από αυτούς που τράβηξαν το κουπί. Όπως ήταν βασικά ο Ρόμπινσον, ο Ντε Μιγκέλ, Τάρλατ, Παπανικολάου, εκείνη η πεντάδα που δούλεψε πολύ καλά στο τελευταίο εξάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Αλλά έχει κάνει 4 σουτ στην επίθεση και αυτή την πάσα τώρα ο Μόρις, που φτάνουν για να να του δώσουν τον τίτλο του παίκτη με διάκριση στο απόψινο μάτς. Γιλντιρίμ, δύσκολη προσπάθεια, πήγε μόνος εναντίον όλων, το rebound, ένα ακόμα rebound για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το δυνατό σημείο του Ολυμπιακού απόψε. Το σημείο αναφοράς, στο εφαλτήριο του περιπάτου που κάνει στο Αμπντί Ιπεκτσί, η υπεροχή του στα rebound. Μόνο ότι ο Ολυμπιακός, να φανταστείτε, εναντίον του Αμαρουσίου έχασε τα rebound κατά κράτος, 10 λιγότερα. 41-57. 16,5 λεπτά πριν από το τέλος, time out. Παγίδι στο Αμπντί Ιπεκτσί, που με 2 βολές του Τζέιμ Ρόμπινσον ο Ολυμπιακός δίνει στη διαφορά τη μεγαλύτερη τιμή της. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ο Ολυμπιακός προηγείται της Ουλκέρ με 18 πόντους διαφορά, 41-59. Ο Ολυμπιακός, που δεν είναι απλός υπέρτερος, είναι συντριπτικός και στην επίθεσή του και στην άμυνά του απέναντι στην τουρκική ομάδα, την οποία δεν έχει αφήσει όχι μόνο να κάνει το παιχνίδι της, αλλά ούτε καν να αντιδράσει αξιοπρεπώς. Ξανά σε ζώνη Τουρκή. 2-3. Από τον Τόμιτς τον αντέμενσα τώρα για τον Ολυμπιακό. Ίσως το παιχνίδι εναντίον ζώνης φαίνεται παιχνιδάκι. Και διότι έχει την αυτοπεποίθηση από την πολύ μεγάλη διαφορά των 18 πόντων, αλλά και γιατί αντεπεξήλθε εναντίον ζώνης στο πρώτο ημίχρονο, μετά το πρώτο ξάφνιασμα πάντως. Α, το ψακάλ, το καλάθι από τον έμπειρο Λεβέντο Ψακάλ. Πρώην αρχηγός εθνικής Τουρκίας. Κακές γλώσσες λένε ότι ήρθε εδώ έτσι για να τελειώσει την καριέρα του για το εφάπαξ, επειδή είναι φίλος του Ερντενάι. Κακίες. Μόρις για τρεις. Rebound από το Ψακάλ. Γιλντιρίμ αφήνει στον το Ψακάλ που αναλαμβάνει την οργάνωση του παιχνιδιού της Ουλκέρ. Γιλντιρίμ υπό την πίεση του Τόμιτς πάνω στον Ρανκιν. Ο Γκραντ, καλή άμυνα από τον Γκραντ που αλλίωσε, δεν αλλοιώνται μόνο σούτ, αλλοιώνται και πάσες. Μόρις. Τόμιτς δεν θα κάνει το σούτ. Αν και σε αυτά είναι μάστορας ο Τόμιτς, τα off balance απέναντι στον Σαρίτσα και απέναντι σε ζώνη σε τελική ανάλυση. 44-59 μπροστά ο Ολυμπιακός. Αντέμενσα, Γκραντ για τον Τάρλατς. Φάουλ από τον Γιλντιρίμ. Ο Τάρλατς που είναι ο γκόλιθος του Ολυμπιακού απόψε. Έχω την εντύπωση ότι ο Τάρλατς δεν έχει αστοχής απόψε. Έχει κάνει 4-4 δίποτα, 4-4 βολές. Όχι, έχει 3-3 δίποτα, 4-4 βολές. Και βεβαίως έχει εξαφανίσει τον Κοτούροβιτς, ο οποίος έχει 0 στα 4 σουτ και τίποτα άλλο. Εντάξει, υπάρχει και μια διαφορά κλάσεως ανάμεσα στους δύο παίκτες. Αρκεί βεβαίως ο Τάρλας να την δείχνει συχνά, γιατί ουδής αμφισβητεί τις τεράστιες δυνατότητες. Όταν όμως καταφέρει να σταθεροποιήσει την απόδοσή του, τότε ο Τάρλας όντως θα γράψει ιστορία. Νάτος. Μεγάλη εμφάνιση από τον Dragan Τάρλατς απόψε. Παναβάνω, με εξαιρετική ωριμότητα, με αποτελεσματικότητα, με απόλυτα ποσοστά ευστοχίας. Το Ψακάλ. Κι όμως το βάλε. 46-61. Αντέμενσα, Τόμιτς, Μόρις, Τάρλατς και Γκραντ, οι 5 του Ολυμπιακού. Οι Τούρκοι πάντα σε ζώνη. Τόμιτς για 3. Τρεχάτε ποδαράκια μου. 46-64. Στους 18. Είδαμε για λίγο και τον Έλληνα πρέσβη, τον είχαμε δει και προηγουμένως. Τον γενικό πρόξενο εδώ στην Κωνσταντινούπολη με τον βαθμό του πρέσβη, τον κύριο Ξίδα. Είναι καμιά 20 Έλληνες γύρω του από το προξενείο και φίλοι του Ολυμπιακού. Γενικώς Έλληνες φίλαθλοι. Και ακόμα να το γενικεύσουμε, Έλληνες, οι οποίοι βεβαίως είναι ενθουσιασμένοι διότι ζουν εδώ και όπως έλεγαν τώρα στο διάλειμμα, διανύουμε το δεύτερο μήνα του μέλιτος στον γάμο μας με την Τουρκία. Τάρλατς από την καταπληκτική λόγω ταχύτητας και ενστίκ του πάσα του Τόμιτς. Α, το Τόμιτς αφήνει στον Τάρλατς, ο Τάρλατς πήγε για να καρφώσει εκεί, για να αφήσει την μπάλα. Ό,τι και να ήθελε να κάνει, σημασία είναι ότι σταματάει στο 26-28 στην Ευρώπη ένα μάτς με την Τσιμπόνα στο Ζάγκρεπ. Ένα βράδυ που την νίκησε μόνος του, όταν τραυματίστηκαν το ίδιο βράδυ ο Σιγάλας και ο Νάκητς. Επί Ιωαννίδη ακόμη. Ράνκιν θα νικήσει σε αυτή τη φάση τον Τάρλατς. 50-66 από τον Κέβιν Ράνκιν. Παραλαμβάνω, εδώ και 3 χρόνια αγωνίζεται ως Τούρκος, ο απόφυτος του Πανεπιστημίου της West Virginia. Νούμερο 43 κάποτε στα draft, το 94. Αντέμενσα, Τόμιτς με τον Σαρίτσα, Τάρλατς με πλάτη. Απέναντι στο Ράνκιν θα γυρίσει ο Τάρλατς, θα χάσει το πρώτο του σουτ, αλλά ίσως το έκανε και επίτηδες για να έρθει να καρφώσει ο Μόρις. Επίτηδες δεν το έκανε, αλλά το κάρφωμα του Μόρις είναι εντυπωσιακό. Το πρώτο χαμένο σουτ του Τάρλατς μετά τα 5, νομίζω, στα 5. Και φάουλα από τον Αρσένα Ντεμενσά. Πήγε να κάνει τάκινο, άλλωστε είναι ποδοσφαιράκιας ο Αντέμενσα. Τρίτο του φάουλ. Η ώρα του Δημήτρη Παπανικολάου, η ώρα της επιστροφής του Δημήτρη Παπανικολάου στη θέση του Chris Morris. Μην εκπλήσεστε γιατί ο Μόρις αποσύρθηκε στον πάγκο. Ο Μόρις πρόκειται από τραυματισμό, δεν έχει παίξει τα δύο μάτς. Τα τελευταία με τη Βιλερμπάν και με το Μαρούς. Δεν χρειάζεται να καταχραστεί κανείς στην συμμετοχή του και να εξαντλήσει τον παίκτη, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος. 50-68. Ολυμπιακός που γυρίζει αύριο το πρωί στην βάση του και την Κυριακή στις 5 η ώρα στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος αντιμετωπίζει τον ΑΕΡ Θεσσαλονίκης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τάρλατ. 11 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα, 50-68 μπροστά ο Ολυμπιακός. Σε μια εξαιρετική βραδιά και από πλευράς άμυνας και από πλευράς επίθεσης, από ωριμότητα, από συνέχεια παιχνιδιού. Ασφαλώς ούτε λόγος δεν να γίνεται η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Γκραντ με ταμπλό. Αβαντέμερζά που θα πάρει δύο επιθετικά rebound στη σειρά. Πώς να μην έχει ο Ολυμπιακός τετραπλάσια rebound από την Ουλκέρ, όταν ο Αντέμερζά παίρνει δύο συνεχόμενα επιθετικά. Προσπαθεί το Ψακάλ να του κλέψει την μπάλα. Ο Ιωαννίδης θα επαναφέρει εντός ολίγου τον Ινάκη Ντε Μιγκέλ, άξονα της εντυπωσιακής ανάκαμψης στο πρώτο ημίχρονο, βασικό άξονα, Τόμιτς. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Αφήνει στον Τάρλατς και τι υπάρχει. Πάτημα γραμμής από τον Τάρλατς, όχι, δεν νομίζω. Μάλλον φάουλ από τον. Τέταρτο φάουλ από τον Ουφού Ξαρίτσα. Εδώ. Αντέμενσα με αντίπαλο τον Τοψακάλ. Έκανε το λάθος ο Γάλλος, ο γεννημένος στη Γενέβη Γάλλος. Σαρίτσα, ταχύτατη εκδήλωση ευνηδιασμού που φέρνει την Ουλκέρ στο μείον 16. Αλλά έχω την εντύπωση ότι καθώς τα χρονικά περιθώρια στον Εύρου, μένει ένα δεκάλεπτο ακόμα, ο Ολυμπιακός θα το περάσει για τα καλά το φέση στην Ουλκέρ και δεν θα το βάλει ο ίδιος. Για τον Ολυμπιακό τα προβλήματα με τις τουρκικές ομάδες αρχίζουν όταν παίζει στην έδρα του. Έχει χάσει με διαφορά 23 πόντων, 56-79 το 94 από την Εφές Πίλσεν. Έχασε πέρυσι εύκολα, μη βρίσκοντας λύσεις απέναντι στη ζώνη από την Ουλκέρ. Αλλά έρχεται εδώ και νικά με χαρακτηριστική ευκολία. 77-42 τη μία, 72-60, πέρυσι διαφορά 10 πόντων, 89-79 νομίζω. Το Ψακάλ. Φάουλ από τον Παπανικολάου πάνω στον Σαρίτσα. Η επιστροφή του Τζέιμ Ρόμπινσον. Το πρώτο φάουλ του Δημήτρη Παπανικολάου καταρχήν. Ξανά η φάση στην οποία χρεώνεται με φάουλ ο Παπανικολάου στην προσπάθεια του να σταματήσει τον Σαρίτσα. Ο Γιάννης Ιωαννίδης αποσύρει τον Αντεμεσά, προς τον οποίο γκρινιάζει κιόλας για το λάθος που έκανε στην προηγούμενη φάση όταν πούλησε την μπάλα. Γιλντιρίμ. Σαρίτσα, νικητής του κυπέλου Κόρατς το 95, όπως και ο Αϊντίν με την Εφές Πίλσεν. Και φάουλ του Τάρλατς πάνω στον Κοτούροβιτς. Τρίτο φάουλ του Ντέγιαν Τάρλατς απέναντι στον παίκτη ο οποίος πόνεσε τον Γιάννη Ιωαννίδη στον αγώνα της Racing με την ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια στον δρόμο προς τη Βαρκελόνη. Κάνει ένα από τα καλύτερα μάτς της καριέρας του εκείνο το βράδυ ο Κοτούροβιτς, προπονητή τον Μάλκοβιτς. Όπως και η Racing είχε νικήσει με 24 πόντους διαφορά την ΑΕΚ. Ο Ιωαννίδης εκπλήσεται, αλλά βεβαίως αποδέχεται τελικά το σφύριγμα του Τσικόρια, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Τέταρτο φάουλ από τον Τάρλατς, τον οποίον για κάθε ενδεχόμενο ο προπονητής του Ολυμπιακού θα προφυλάξει, αφού βεβαίως προηγουμένως τον χαϊδέψει έτσι, με τον τρόπο που συνηθίζουν να επικοινωνούν τον δικό τους κωδικό οι παίκτες και ο προπονητής. Φάουλ από τον Τόμιτς. Το δεύτερο φάουλ του Μίλαν Τόμιτς, του αρχηγού του Ολυμπιακού, πάνω στον Ουφού Ξαρίτσα. Στην γραμμή του φάουλ ο Σαρίτσα, που κράτησε το νούμερο 15, αυτό που μπορούσε δηλαδή και στην Εφές Πίλσεν τόσα χρόνια. Ο απόφυτος του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, οι αγριόγατες Αλαμπάμα. Σιγά σιγά ο Ρόμπινσον αρχίζει να μοιάζει με αγριόγατα. Εδώ πάντως όχι. Γλίστρησε ο Αμερικανός, η μπάλα ξανά στους Τούρκους, το σκόρ είναι 52-68, αλλά αυτά βεβαίως για τον Ολυμπιακό δεν έχουν κόστος μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Αλλά όπως εξελίσσεται το μάτσο στους ρυθμούς που παίζεται, έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να απειληθεί. 9 λεπτά απομένουν ακόμα. 52-68 από την καταλυτική υπεροχή που επιδεικνύει ο Ολυμπιακός. Αυτά ίσως ήταν τα λάθη. Έτσι, από τα συμφραζόμενα μπορώ να το καταλάβω. Επειδή προηγήθηκε λάθος από τον Χόλιγουτ. Φάουλ από τον Ντε Μιγκέλ πάνω στο Κοτούροβιτς. Ινάκη Ντε Μιγκέλ, πρώην παίκτης του Ντιάντζες, εκεί πέρασε όλη την μπασκετική ζωή ως τώρα, αλλά για τα επόμενα, τέσσερα χρόνια θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 14 του Ολυμπιακού. Όχι, το πλώνει της ελεύθερης κυκλοφορίας. Εδώ στην Ουλκέρ. Ρόμπινσον. Τούτοι ξαναβγαίνουν στην πίεση. Γκραντ. Για τον Ρόμπινσον ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να τρέξει ή να εκβιάσει προσπάθειες. Προηγείται με διαφορά 14 πόντων και κερδίζει τώρα το φάουλ. Ο Τζέιμ Ρόμπινσον, απραβέας, παρουσιαστής, τα πάντα. Χόλιγουντ ο ίδιος έλυσε το μυστήριο γιατί τον βάφτισαν έτσι, επειδή από μικρός φορούσε μαύρα γυαλιά. Όχι, στον αγώνα δεν φοράει πάντως. Τα φοράει μόλις τελειώσει το μάτς. Σαρίτσα, Γιλντιρίμ. Το ψακάλ προσπείται σου τριών πόντων, θα το κάνει εκ των υστέρων και καλάθι τριών πόντων από τον Λεβέτ το ψακάλ. 57-69 Ολυμπιακός που κάποια στιγμή είχε προηγηθεί και με 18 πόντους. Τώρα βλέπει την Ουλκέρ να πλησιάζει στους 12. Να φταίει άραγε γι' αυτό η αποχώρηση του Τάρλατ. Δεν αποκλείεται. Γκραντ. Τάρλατ ήταν πολύ καλός για να περάσει άνευ κόστους η αποχώρησή του. Λόγω 4 φάουλ. Το rebound από τον Ινάκη Ντε Μιγκέλ που ανανεώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Τόμιτς. Παπανικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει χρόνο ακόμα στη διάθεσή του. 19 δευτερόλεπτα. Οι Τούρκοι αρχίζουν να ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Αφυπνίστηκαν ξαφνικά. Τους είχε κοιμήσει ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά το γεγονός ότι κατάφεραν να μειώσουν στους 12 τους δίνει τη δυνατότητα. Τι ήταν αυτό που κάνει ο Γκραντ τώρα? Αν δεν το πληρώσει ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να επικαλεστεί ο Γκραντ ότι το μπάσκετ είναι κυρίως θέαμα. Αυτός που επανορθώνει είναι ο Τσικόρια που σφυρίζει 50 πόντους. Αντιμετωπίζει σοβαρά επιθετικά προβλήματα, προβλήματα λειτουργίας και συγχρονισμού στο δεύτερο ημίχρονο, επιθετικά πάντα. Σε 13 λεπτά έχει βάλει μόλις 19 πόντους και ειδού πως η Ουλκέρ κατάφερε να, όχι να γίνει απειλητική, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά να μειώσει και έτσι να ξυπνήσει και λίγο την εξέδρα. Αλλά μερικές φορές έτσι το να ξυπνάνε τα αίματα είναι καλό. 71-57 Ολυμπιακός ξανά στο συν 14 με τον Δημήτρη Παπανικολάου. 57-71 σχεδόν το σκορ με το οποίο είχε χάσει ο Ολυμπιακός πέρυσι στην Ουλκέρ στα 40 λεπτά στο στάδιο Νίκης και Φιλίας. Το ψακάλ. Πλάκα-πλάκα τα καταφέρνει καλύτερα από τον Τζερόμ Άρεν. Έδωσε ρυθμό, έτρεξε. Έβαλε και ένα-δύο καλάθια. Σαρίτσα, τελειώνει ο χρόνος. 2 δευτερόλεπτα. Rebound από τον Τόμιτς. Φεύγουν 3-2 οι παίκτες στο Ολυμπιακό, αλλά γυρίζουν και ο Γιλντιρίμ και ο Ρανκιν. Ας γυρίζουν. Ο Ρόμπινσον θα κάνει αυτό που θέλει. Θα απογειωθεί προς το καλάθι, θα αφήσει την μπάλα. 57-73 από τον Χόλιγουτ. 13 πόντι με 66% ποσοστό ευστοχίας από τον πρώην παίκτη της Μινεσότα, των Clippers και του Πόρτλανδ. Πόρτλανδ ήταν η πρώτη του ομάδα. Πόρτλανδ παρεμπιπτόντως έβαλε στην μηχανή του πριν από 3 μέρες τον Σκότι Πίπεν. Ρόμπινσον. Ξανά το ίδιο. Replay. 57-75. Αυτό είναι το ίδιο της μεγάλης ομάδας. Την ώρα της πίεσης 3 συνεχόμενα. Από το Σάββατο στις εκθέσεις ΣΕΑΤ. Οφείλω να ομολογήσω κυρίες και κύριοι ότι είστε άτυχοι. Χάσατε ίσως την ωραιότερη φάση του αγώνα. Ένα καταπληκτικό κλέψιμο στην αδύνατη πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού από τον James Robinson. Έφυγε στον ευθυδιασμό. Πάνω στο δεύτερο βήμα του έφυγε το σορτσάκι και με το αριστερό χέρι ανέβασε το σορτσάκι και με το δεξί άφησε την μπάλα. Είμαι 100% σίγουρος ότι αν δεν του έφυγε το σορτσάκι θα έκανε ένα κάρφωμα σαν εκείνα που θρυλείται ότι ανάγκασαν τον Γιάννη Λάπα να πει σε μια προπόνηση του Ολυμπιακού τι καρφώματα βλέπουμε και δεν πληρώνουν μυστήριο. Αυτά έτσι για το ευτράπελον της ιστορίας. Ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά, την εκτόξευσε στους 20 πόντους, 77-57, γεγονός που Μιγκέλ σε αυτή την μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού ποιος θα νικήσει με εξαιρετική ευκολία, αν εξαιρέσει κανείς 2 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και κάτι παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο, όταν αφού στα 13 λεπτά βέβαια είχε περιοριστεί επιθετικά και σημειώσει μόλις 19 πόντους. Η ουσία είναι όμως ότι ο Ολυμπιακός έμεινε όρθιος χάρη στην άμυνά του, δεν απειλήθηκε. Παπανικολάου με 2 άλματα, ένα εντυπωσιακό rebound από τον Δημήτρη Παπανικολάου, που έχει και αυτός θετικότατη συνεισφορά στον απόψινό αγώνα. Μπορεί να μην έχει σκοράρει πολύ, αλλά και η άμυνά του και η δυνατότητά του, άλλωστε αυτή είναι δεδομένη, η ικανότητά του στα rebound, έχουν βοηθήσει τα μέγιστα τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγείται τώρα με διαφορά 20. Βέβαια ο Γιάννης ο Ιωαννίδης δεν ήταν κανείς άλλος ακόμα σε αυτή την ομάδα την περίοδο 94-95, στο δρόμο δηλαδή προς το Final Four της Σαραγώσα, πρεμιέρα κιόλας. Ντε Μιγκέλ έκλεψε, αλλήμον αν δεν έκλεβε μπροστά στο Ρόμπινσον. Κοιτάξτε τον τι χαριτωμένα που γυρίζει στην άμυνα. Ρόμπινσον, 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα ακόμα. 57-79. 22 πόντοι διαφορά για τον Ολυμπιακό, που κάνει ένα μεγάλο μάτς και θα πετύχει μια καταπληκτική ενέργεια τώρα ο Δημήτρης Παπανικολάου, όσο για τον Ολυμπιακό θα πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Να τα χειροκροτήματα. Οι Τούρκοι, και αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν οφείλεται μόνο στο ότι διανύουμε μήνα μέλιτος παρατεταμένο. Έχουν την εντύπωση ότι ακόμα και αν η σχέση ήταν όπως ήταν πριν από 2 μήνες, πριν από τους σεισμούς, η ενέργεια του Παπανικολάου θα χειροκροτεί το αναλόγως. Όπως αξίζει να χειροκροτηθεί, να ξαναβλέπουμε το κάρφωμα του Παπανικολάου. Σε αυτά ο Δημητράκης είναι σπεσιαλίστας. Κάποτε μάλιστα σε ένα διαγωνισμό καρφωμάτων του All Star Game απειλούσε, αλλά δεν τα χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς. Ότι θα βάλει ελαττήρια, θα βάλει σούστες στα παπούτσια του. 81-59 για τον Ολυμπιακό. Ήταν προηγουμένως και το καλάθι του Τσερό Μάλεν. Τόμιτς δεν χρειάζεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο Τάρλατ. Οι συμπαίκτες του μπορούν και χωρίς αυτόν. Και βήματα που καταλογίζει ο Μπραζάουσκας, ο Ιωαννίδης κάνει πλάκα. Να εδώ, η χαρά από το γέλιο αποτυπωμένο στα πρόσφατα συνεργατών του. Του συνώνυμου και συνεπώνυμου και κατά κόσμον ονομαζόμενου Ολλάνδου, για να διαφέρουν, του Κώστα Μπογατσιώτη, του νεόκοπου στον πάγκο του Ολυμπιακού Ηλία Ζούρου, τον οποίο ο Γιάννης Ιωαννίδης εξετίμησε από την συνεργασία του στην εθνική ομάδα μαζί με τον Κώστα τον Πετρόπουλο. Η ώρα του Τούσαν Βούκτσεβιτς και η επιστροφή του Αντέμενσά. Ρόμπινσον. Ένα και 25 ακόμα, 62-81, Ρόμπινσον για τον Παπανικολάου. Όχι απέναντι τον Αϊντίν. Ρόμπινσον κρατάει την μπάλα, δεν είναι εύκολο για τον Ρανκιν, για τον, όχι, ο Τστούρκ είναι αυτός. Με το γερμανικό διαβατήριο, καλάθι 3 πόντων από τον Τζόσουα Γκραντ, που κάτι είπε, όχι κακό πάντως, ούτε με κακή πρόθεση τον Τσετίν Γιλμάζ. Οι Τούρκοι τα έχουν χαμένοι, καταπληκτικό άλμα του, τι έκανε ο Άλεν, για να μην χτυπήσει τον Τσετίν Γιλμάζ. Δεν είναι και ψηλός Τσετίν Γιλμάζ. Παπανικολάου θα πετύχει ένα ακόμα καλάδι. Στην αναμπουμπούλα ο Λύκος χαίρεται. Ο Παπανικολάου μοιάζει με Λύκο.